Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Λοιπόν, σε μία πάρα πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία, βέβαια τη Δευτέρα θα γνωρίζουμε ακριβώς το τι θα έχει υποθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό, απέναντι σε αυτήν την σωρία ανατιμήσεων. Αλήθεια, πώς τη δικαιολογείται αυτή, κύριε Καζάκη, σε παγκόσμιο επίπεδο? Κοιτάξτε, ήταν αναμενόμενο αυτό το πράγμα, το εντοπίσαμε εμείς τουλάχιστον από το τέλος του 20, όταν πλέον όλα τα εφόδια που εισέρχονται στην ελληνική οικονομία εκτινάχθηκαν. Οι τιμές τους είναι εντυπωσιακά υψηλές και συνεχίζουν να αυξάνουν με αυτόν τον ρυθμό. Αυτό σημαίνει, κύριε Καζάκη, ότι έχουμε να δούμε μπροστά μας τι ακριβώς. Βλέπουμε κάποιες ανατιμήσεις. Αυτό δεν είναι συγκυριακό το φαινόμενο. Mm-hmm. Μπαίνουμε σε μια φάση έντονου πληθωρισμού, πληθωριστικών πιέσεων. Όχι μόνο στην ελληνική οικονομία, αλλά και σε όλες εκείνες οικονομίες που εφαρμόζουν αυτή την παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Έχουμε σοβαρά προβλήματα. Μέχρι τώρα η νεοφιλελεύθερη συνταγή προέβλεπε το εξής, ότι προκειμένου να μην υπάρξει πληθωρισμός, θα έπρεπε να υπάρχει εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή διαρκής μείωση του εισοδήματος, των μισθών, των συντάξεων κτλ. Και αφετέρου μετατροπή του πλεονάσματος χρήματος σε χρέος. Αυτό το πράγμα πλέον έχει φτάσει στα όρια του. Η κοπή χρήματος, η παροχή χρήματος από τις κεντρικές τράπεζες είναι η φούσκα που αυτή τη στιγμή βιώνει η παγκόσμια οικονομία. Είναι μια τεράστια φούσκα εκατοντάδων τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία δεν μπορεί να διοχετευτεί στην πραγματική οικονομία ή δεν μπορεί να στηριχτεί σωστότερα από την πραγματική οικονομία. Ταυτόχρονα, λόγω της πανδημίας, κυρίως των μέτρων που πάθηκαν στην οικονομία με πρόφαση την πανδημία, ενισχύθηκε η μονοπωλιακή δομή της οικονομίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια. Οι λεγόμενες πολυεθνικές ή οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες ελέγχουν πλέον πάνω από το 70% των εμπορικών σχέσεων και των οικονομιών, τουλάχιστον στη Δύση. Αυτό τους επιτρέπει να κάνουν πολιτική μονοπωλιακά υψηλών τιμών. Και αυτό κάνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα πυροδοτεί όλα τα επίπεδα. Για παράδειγμα, αν δείτε τα στοιχεία τα τελευταία του ΦΑΟ, δηλαδή της υπηρεσίας για τα τρόφιμα του ΟΗΕ, θα δείτε ότι όλα τα τρόφιμα που διακινούνται στην παγκόσμια αγορά γνωρίζουν ιστορικό ρεκόρ 30 ετών ή 40 ετών σε επίπεδο τιμών, αύξηση τιμών. Και αυτό γίνεται μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα. Έτσι συντηρείται μια τεράστια κερδοσκοπική χρηματική αγορά, χρηματιστική αγορά, από όπου προέρχονται και αντλούνται οι μεγάλες περιουσίες που όλοι γνωρίζουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, και έτσι συντηρούνται τα τεράστια κέρδη που βγάζουν αυτή τη στιγμή οι πολύ μεγάλες εταιρείες, κυρίως οι υπερεθνικές και πολυεθνικές, χωρίς να προχωρούν σε επενδύσεις ή να αναπτύσσουν μερίδια αγοράς ή να αυξάνουν την απασχόληση. Για να το καταλάβουμε στο ακέραιο, κύριε Καζάκη, υπάρχει ιστορικό προηγούμενο με το οποίο να μπορούμε να συγκρίνουμε αυτό που συμβαίνει τώρα στην παγκόσμια αγορά? Ναι, είναι αυτό το φαινόμενο που υπήρξε λίγο πριν το μεγάλο κράχ του 1929-33, που ήταν ο υπερπληθωρισμός σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, πρώτα και κυρία στη Γερμανία. Mm-hmm. Η τρομακτική υπερμονοπόληση, ο εγκλωβισμός στην πολιτική του χρυσού, που εδώ έχει να κάνει, στην εποχή μας, έχει να κάνει με τα ισχυρά νομίσματα, τα λεγόμενα άκαμπτα διεθνή νομίσματα, αποθεματικά νομίσματα, όπως το δολάριο, και φυσικά το ευρώ ακόμη χειρότερα, λοιπόν, από ότι το δολάριο, και οδηγούμαστε σε καταστάσεις όπου πραγματικά μπορεί να υπάρξουν φαινόμενα υπερπληθωρισμού. Αυτό που απασχολεί το οικονομικό επιτελείο, όχι βέβαια της κυβέρνησης, η σημερινή κυβέρνηση δεν ασχολείται με τέτοια ζητήματα, ασχολείται πώς θα λαιλατήσει αυτή τη χώρα το ταχύτερο και το πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Αλλά τα οικονομικά επιτελεία της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης απασχολούνται με το εξής: μην εμφανιστούν φαινόμενα υπερπληθωρισμού Βαϊμάρης σε χώρες όπως η Ελλάδα. Η Ελλάδα προσφέρεται για να γνωρίσουμε στους επόμενους μήνες καταστάσεις υπερπληθωρισμού. Όταν μιλάμε για υπερπληθωρισμό, μέσα σε
οι παλιότεροι τον έχουν γνωρίσει ή υπάρχει ο απόϊχος από την ναζιστική κατοχή. Τότε που για να πάρεις ένα κομμάτι ψωμί, μια φέτα ψωμί, πλήρωνες από 25 δισεκατομμύρια κατοχικές δραχμές μέχρι και εγώ πόσα. Αυτό σημαίνει υπερπληθωρισμός. Το δυστύχημα σε αυτή την ιστορία είναι ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται, μάλλον σωστότερα εκτελώντας εντολές των Ευρωπαίων τραπεζιτών και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ελίτ, προσανατολίζεται στην επιδείνωση των συνθήκων εργασίας, δηλαδή ακόμη μεγαλύτερη συρρήκνωση του εργατικού εισοδήματος και από την άλλη την εκτείναξη του χρέους. Δεν αντιλαμβάνονται. Δείτε πώς ζητοκραυγάζει τώρα με την εικονική αύξηση του ΑΕΠ, όταν μόνο από τα στοιχεία των τραπεζών ξέρουμε ότι η εμφανιζόμενη αύξηση του ΑΕΠ προέρχεται από αύξηση του χρέους του δημόσιου και του ιδιωτικού στην Ελλάδα. Επειδή φαντάζομαι, κύριε Καζάκη, ότι γνωρίζουν αυτό που πείτε, ότι γνωρίζουν. Λέω επειδή φαντάζομαι ότι γνωρίζουν αυτό που έρχεται, κύριε Καζάκη, ναι. όλοι αυτοί, και βλέπουν ουσιαστικά, έτσι όπως μας το περιγράφεται μπροστά τους, ένα κράχ. Ποιος είναι ο στόχος, τι θέλουν να πετύχουν, γιατί το κάνουν αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση όπου πραγματικά δεν είναι εύκολο να προβλέψει κανείς τι θα συμβεί. Είμαστε σε χαρτογράφητα νερά, δηλαδή τέτοιο είδος, τέτοια φαινόμενα πληθωριστικών πιέσεων σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο και όχι μόνο μεμονωμένα σε χώρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, ήδη έχει εμφανιστεί έλλειψη προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δηλαδή είναι και αυτό ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται από τις πληθωριστικές πιέσεις. Ήδη στην Ελλάδα, αν προσέξει κανείς, όταν πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει, θα προσέξει ότι όλο και μικραίνει η ποικιλία των προϊόντων που υπήρχε. Τα κόστη είναι τρομερά. Αυτό το πράγμα που δυστυχώς αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή, όπως θα το πούμε, που σκέφτεται και το βλέπουν κιόλας να συμβαίνει μπροστά τους, ιδιαίτερα όταν βλέπετε την κυβέρνηση να ανακοινώνει μέτρα, πώς θα το πούμε, ανακούφισης, υποτίθεται των περισσότερο ασθενέστερων, πολιτικές επιδοματικές, δηλαδή το κοινωνικό τιμολόγιο να ισχύσει για περισσότερο ή κάποια επιδόματα να δοθούν ή για τις εταιρείες να καλύψουν ένα μέρος των πάγιων εξόδων τους, για τις λίγες εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτό που μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί όπως ξέρετε 10 με 15.000 το πολύ είναι οι εταιρείες που μπορούν να συμμετάσχουν, στις 840.000 που έχει η Ελλάδα. Λοιπόν, όταν βλέπετε τέτοια μέτρα, σημαίνει ότι η κυβέρνηση και κυρίως τα μεγάλα αφεντικά, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουν ένα χειμώνα ο οποίος θα είναι τελείως ανεξέλεκτος. Απέναντι σε αυτό, αντί να κάτσουμε να σκεφτούμε ποιες εναλλακτικές έχουμε, έχουμε παραδοθεί αμαχητή. Είδατε τη δήλωση που έγινε και από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης, αλλά και τον κύριο Σταϊκούρα. Τι να κάνουμε αυτό, είναι συγκερικό, θα το δούμε και πώς θα περάσουμε. Αυτά είναι ανοησίες. Ανοησίες. Όταν η ελληνική οικονομία, όταν η εσωτερική αγορά της ελληνικής οικονομίας αυτή τη στιγμή ελέγχεται κατά 50% από τις λεγόμενες παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, αυτό είναι πολιτική επιλογή και στρατηγική οικονομική επιλογή και έχει να κάνει με την καταστροφή των παραγωγικών υποδομών της ελληνικής οικονομίας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτείς είναι να δεις πώς θα κάνεις υποκατάσταση των εισαγωγών με εγχώρια παραγωγή, ώστε να μπορείς να ελέγξεις τον τιμάριθμο. Και το δεύτερο που πρέπει να σκεφτείς, μάλλον ταυτόχρονα, σαν την ιστορία, είναι πώς θα αυξηθεί το εισόδημα, το πραγματικό εισόδημα του πληθυσμού, της ιδρυτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού, ώστε να μπορέσει να υπάρξει τζίρος και να επιβιώσει ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας. Διότι όπως λέει και το Δέλτα Νιτάφ στην έκθεσή του το 2009, που περιέγραφε τις καταστάσεις του κράχ του 2008, οι οικονομίες που έχουν ισχυρό μικρομεσαίο τομέα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι εκείνες που πλήρονται το λιγότερο από τις παγκόσμιες, από τα παγκόσμια κύματα κρίσης. Και εμείς τι κάνουμε εδώ? Καταστρέφουμε
ακριβώς αυτό που είναι φυσικό ανάγχωμα μιας οικονομίας απέναντι σε τέτοια σκαμπανεβάσματα στην παγκόσμια αγορά. Το μικρομεσαίο και το εργατικό και συνταξιδοτικό εισόδημα. Αυτό δυστυχώς, επειδή είμαστε ταγμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθούμε την πολιτική της Ευρωζώνης που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να υποστηρίξει το κοινό νόμισμα. Θα υποστούμε καταστάσεις, όχι μόνο εμείς φυσικά, ολόκληρη η Ευρώπη, αλλά και εμείς που είμαστε ο τελευταίος τρόπος αμάξης, οι οποίες έχουν γνωρίσει οι δικοί μας παππούδες και πατεράδες μόνο στις συνθήκες κατοχής, της παλιάς, της ναζιστικής κατοχής. Δείτε παράδειγμα τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία γνώρισε μετά την ιδιωτικοποίηση του τομέα της ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας και την διάθεση του τομέα, μάλλον την ένταξη του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας της Βουλγαρίας στο χρηματιστήριο ρήπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 750% αύξηση της τιμής. Ανάλογα συμβαίνει τώρα, ξεκινάει αυτή η ιστορία και σε εμάς, με τη ΔΕΗ να αυξάνει περίπου 50% τις τιμές. Δεν θα σταματήσει εκεί. Λοιπόν, είναι δυνατόν να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία απλά να δηλώνει ότι απλά παρακολουθεί τα πράγματα? Όλα αυτά πώς θα τα συνδυάζατε, κύριε Καζάκη, με τα τρέχοντα της υγειονομικής δικτατορίας όπως τη χαρακτηρίζετε εσείς? Κοιτάξτε, καταρχάς δεν το λέω εγώ μόνο, δεν το λέμε εμείς μόνο το ζήτημα της δικτατορίας. Μέχρι και ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος πρόσφατα, μόλις προχθές, βγήκε και έγραψε ένα πολύ μεγάλο πόνημα όπου χαρακτηρίζει αυτή την κατάσταση ολοκληρωτισμό. Δηλαδή, στιγματίζονται και κατατρέχεται μια πολύ μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού, γιατί δεν συνενεί, γιατί δεν συμφωνεί, γιατί δεν έχει πιστεί ότι τα μέτρα αυτά, ιδιαίτερα στο επίπεδο του εμβολιασμού που παίρνονται, είναι για το καλό της. Στιγματίζεται, στοχοποιείται και έχει ξεκινήσει μια πολιτική εξόντωσης, κυριολεκτικής εξόντωσης. Χωρίς να νοιάζεται η κυβέρνηση για το τι συνέπειες έχει συνολικά για την ελληνική κοινωνία. Αυτά η ελληνική κοινωνία τα ζήσε μόνο επί ναζισμού. Ούτε καν επί χούντας. Επί ναζισμού τα έζησε. Λοιπόν, γι' αυτό και μιλάμε για δικτατορία. Πού ακούστηκε να φτιάχνουμε νέες πιναλόγγες για όσους αποφασίζουν ότι δεν συνενούν σε αυτή την πολιτική του υποχρεωτικού εμβολιασμού? Από πού και ως πού? Και μάλιστα με απαγόρευση. Την ίδια στιγμή που τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι το σύνολο της πολιτικής κυβέρνησης από το Μάρτιο του 20 με το πρώτο lockdown μέχρι σήμερα είναι τελείως αποτυχημένη. Τελείως. Και έχει κοστίσει πάνω από 14.000 νεκρούς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Τη στιγμή που άλλες χώρες Ευρώπης με άλλες διαφορετικές επιλογές και άλλο μείγμα μέτρων, αυτή τη στιγμή παίρνουν αποφάσεις ότι για αυτές, τουλάχιστον τις χώρες, έληξε η πανδημία. Σας αναφέρω τη Δανία, την Νορβηγία, τη Σουηδία που δεν πήρε κανένα περιοριστικό μέτρο εγκλεισμού όπως έκανε η Ελλάδα και την κορόιδευε ο μέγας και τρανός κύριος Μητσοτάκης το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Σήμερα έχουμε φτάσει τους νεκρούς της Σουηδίας και συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Λοιπόν, και την ίδια ώρα, εάν δείτε το χάρτη, είναι εντυπωσιακό. Εκεί που υπάρχει ή που προσπαθεί να επιβληθεί υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, έχουμε εκτείναξη πάνω από το φυσιολογικό επίπεδο θανάτων στη χώρα, από όλες τις αιτίες, ενώ από τις χώρες εκείνες που δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, στηρίζονται στην πυθό δηλαδή, στην πυθό. Λοιπόν, εκεί τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Εξηγήστε μου κάτι, κύριε Καζάκη, με την δική σας... Συγγνώμη, τα στοιχεία που ανέφερα είναι από το Euromomo. Για όποιον θέλει ενδιαφέρεται να το ψάξει. Εξηγήστε μου κάτι με την δική σας πολιτική ματιά. Έχουμε περίπου 1,5-2 εβδομάδες που έχουν δοθεί τα χαρτιά των αναστολών στους υγειονομικούς. Ναι.
Σε άλλη χρονική συγκυρία, σε άλλη πολιτική συγκυρία, θα έλεγε κανείς ότι η Ελλάδα θα βρισκόταν στα κάγκελα. Γιατί τόση σιωπή σε όλο το πολιτικό σκηνικό, κύριε Καζάκη? Καταρχάς, έχουν συνενέσει άπαντες σε αυτή την πολιτική. Έχουμε μια μονοκομματική βουλή 6 κομμάτων. Όταν προσυπογράφεις και ψηφίζεις τα μέτρα εγκλισμού που εφαρμόστηκαν τον Μάρτιο του 20 και αποδέχεσαι όλο αυτό το αφήγημα που δεν έχει καμία σχέση ούτε με την ιατρική ως επιστήμη, ούτε με την κοινή λογική από το 20. Δηλαδή ότι δεν πρόκειται να υπάρξει έξοδος από την πανδημία εάν δεν εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός. Άντονι Φάουτσι από τον Απρίλιο του 20. Πού ακούστηκαν αυτά τα πράγματα? Όποιος έχει ξεφυλίσει βιβλίο βιολογίας ή ξέρει από ιστορία, ξέρει ότι αυτά είναι μπούρδες. Τσαρλατανισμός εσχής του είδους. Του κυρίου Σύψα η φοβερή δήλωση: σε μια επιδημία ή κρύβεσαι ή μολύνεσαι. Αυτός είναι καθηγητής ιατρικής, από όσο γνωρίζω. Λοιπόν, σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, αυτές τις στρατηγικές επιλογές, τις προσυπέγραψαν όλοι. Και όπως είπε πρόσφατα ο σύμβουλος του κυρίου Μακρόν, ένας από τους συμβούλους του κυρίου Μακρόν, συνταγματολόγος, γνωστός συνταγματολόγος στη Γαλλία, από τη στιγμή που δεχτήκαμε τη μεγαλύτερη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τα lockdown μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τι είναι να αποδεχτούμε την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών? Και εγώ συνεχίζω. Με αυτή τη λογική, στον 20ο αιώνα, με την υποχρεωτικότητα του εγκλισμού, με την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, πήγαμε μετά στην υποχρεωτικότητα των θανάτων, της ευθανασίας και την υποχρεωτικότητα την υποχρεωτικότητα της θύρωσης όλων εκείνων που έχουν γενετικά εκφυλιστικά χαρακτηριστικά, όπως έλεγε η ακαδημαϊκή επιστήμη της εποχής εκείνης. Και αυτά, πριν τα εφαρμόσουν οι Ναζί, τα είχαν εφαρμόσει οι πολιτισμένες χώρες της Δύσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γαλλία και άλλες, πριν έρθει οι Ναζί και τα κάνουν νόμο και τα φτάσουν στη λογική του συνέπεια, δηλαδή στα κρεματόρια. Δεν καταλαβαίνω γιατί ανοίγουμε το δρόμο για τα κρεματόρια. Ή μάλλον το καταλαβαίνω, τα συμφέροντα είναι το θέμα. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η σιωπή. Πώς να δικαιολογήσουν την ταύτισή τους με στρατηγικές επιλογές που έχουν να κάνουν κυρίως με τη χρηματιστική αποτύπωση, στο χρηματιστήριο την αποτύπωση των εμβολίων ή των στρατηγικών αυτών? Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε εμβόλια προϊόν του χρηματιστικού παιχνιδιού, της χρηματιστικής κηδείας. Και ταυτίστηκαν όλα τα κόμματα με αυτό. Επομένως, κύριε Καζάκη, γίνεται ηλίου φαϊνότερο ότι στην παρούσα χρονική συγκυρία υπάρχει στη χώρα ένα τεράστιο πολιτικό κενό εκπροσώπησης μιας τεράστιας μερίδας πολιτών. Ναι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, και μάλιστα το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του κενού, που έχετε πολύ δίκιο, αυτού του ελλείμματος πολιτικής εκπροσώπησης, έχει να κάνει περισσότερο με μια συστημική πλέον αντίσταση του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός, τουλάχιστον εκείνο το κομμάτι που δεν μπορεί να εκφραστεί ή που δεν μπορεί να ταυτιστεί ή τουλάχιστον να ενδώσει στο υπάρχον πολιτικό και κομματικό σύστημα, δεν είναι όπως την πρώτη εποχή των μνημονίων, την εποχή του αντιμνημονίου. Δεν αντιδρά ούτε διαμαρτύρεται στα μείγματα των πολιτικών. Mm-hmm. Πλέον αποκτά αντισυστημική στάση απέναντι σε ολόκληρο το πολιτικό και κομματικό σύστημα. Επομένως, οι δυνάμεις που θα πρέπει να καλύψουν αυτό το κενό πρέπει να είναι στον αντίποδα του κομματικού και πολιτικού συστήματος του υπάρχοντος, βεβαίως, εφόσον και στο βαθμό που μπορέσουν να πείσουν τα κοινωνικά στρώματα που αυτή τη στιγμή κινούνται σε αντισυστημική κατεύθυνση, ότι όντως είναι αξιόπιστες δυνάμεις. Πολιτικά εννοώ πάντα. Είναι γόρδιος δεσμός, από ό,τι φαίνεται, κύριε Καζάκη. Κοιτάξτε να δείτε.
θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι Έλληνες πολίτες. Εμείς το λέω, και εγώ το έλεγα από πολύ παλιά, ότι αυτή η κρίση δεν έχει πάτο. Θα δούμε πολύ χειρότερα. Πολύ χειρότερα από αυτά. Όταν βγαίνουν οι κεντρικοί τραπεζίτες και σου λένε ο ιός δεν πρόκειται να εξαφανιστεί ποτέ. Οι τραπεζίτες το λένε αυτό. Σημαίνει ότι οι προθέσεις τουλάχιστον είναι οι χειρότερες δυνατές. Και όταν βλέπει κανείς ότι μέσα στο 2020 με όλη την καταστροφή που υπέστη όχι μόνο η Ελλάδα λόγω των πολιτικών που επιλέχθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά σε όλο και τον κόσμο, τουλάχιστον στις περισσότερες χώρες, φτώχεια, ανεργία, συρρήκνωση οικονομίας, την ίδια περίοδο είχαμε μια εκτείναξη των μεγάλων περιουσιών παγκόσμια. Το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού αύξησε κατά 26 τρισεκατομμύρια δολάρια την αξία των περιουσιών του. Ενώ όλο το υπόλοιπο 90% υποχώρησε. Να γιατί υπάρχει και συνεχίζεται η πανδημία. Δεν έχει να κάνει με την ιατρική της πλευρά. Έχει να κάνει γιατί έγκυται στο γεγονός ότι δίνει τρομακτικές δυνατότητες κερδοσκοπίας. Ακόμη και αν πεθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι και δεν τους νοιάζει. Γίνονται όλα αυτά, κύριε Καζάκη, στο βωμό αυτού του τεράστιου πολέμου που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι μια πλευρά. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πλευρά αυτής της ιστορίας. Από ό,τι φάνηκε, και αυτό δεν έχει διευκρινιστεί, ίσως και να μην διευκρινιστεί ποτέ, ίσως και να διευκρινιστεί στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αλλά επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λέει ότι εμείς δεν ξέρουμε πώς ξεκίνησε αυτή η πανδημία. Δηλαδή, αν ήταν τεχνητός ο ιός, αν αυτός ο ιός ξέφυγε από το εργαστήριο της Ιουχάν ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό όμως που πραγματικά συνέβη και το ξέρουμε σαν γεγονός είναι το εξής, ανεξαρτήτως το πώς ξεκίνησε αυτή η πανδημία. Υπήρξε μια στρατηγική, αναπτύχθηκαν στρατηγικές ανταγωνισμού με στόχο να συντριβεί η Κίνα. Η Κίνα όμως έκανε το εξής απλό πράγμα. Από τη στιγμή που είδε τη Δύση να εφαρμόζει με το χειρότερο δυνατό τρόπο τα lockdown που αυτή ξεκίνησε τον Μάρτιο, Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2020, τι έκανε αμέσως? Εφάρμοσε πολιτική αντιμετώπισης της πανδημίας κλασικού τύπου. Ενίσχυσε τις νοσοκομιακές και υγειονομικές υποδομές. Εφάρμοσε θεραπείες για την αντιμετώπιση των ανθρώπων που καταλήγουν ή κατοίκουν με κατοίκον νοσηλεία κατά 80% και το υπόλοιπο 20% που προσέρχονται στα νοσοκομεία και εξαφάνισε ουσιαστικά την πανδημία ήδη από τον Ιούνιο του 2020. Το αποτέλεσμα ήταν αυτή τη στιγμή η Κίνα να ηγείται οικονομικά της παγκόσμιας οικονομίας και οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ περισσότερο να βρίσκονται σε υποχώρηση. Αυτό που καταλαβαίνετε δυναμώνει τις εντάσεις ανάμεσα στους πόλους οικονομικής και πολιτικής ισχύως. Γι' αυτό και βλέπουμε στην θάλασσα της Κίνας να εντείνονται, να υπάρχουν πολύ μεγάλες εντάσεις. Απειλές, ότι τα αμερικανικά πλοία θα βυθιστούν εάν περάσουν ξανά το στενό της Ταϊβάν, εάν οι Κινέζοι απειλούν ότι και τα δικά μας πλοία θα μπουν στα χωρικά έδρα των ΗΠΑ και μια σειρά πράγματα που θυμίζουν παραμονές μεγάλου πολέμου. Βιώνουμε, δηλαδή με λίγα λόγια, είμαστε σε αυτήν την 20ετία θα έλεγε κανείς, γιατί βλέπετε συμπίπτουν ορισμένα πράγματα. Να, αύριο ουσιαστικά έχουμε την επέτειο την 20η επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου. Ναι. Θα έλεγε κανείς με την πτώση της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας και την άνοδο της Κινέζικης, κύριε Καζάκη. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα δεν έχει κρυθεί ακόμη. Όμως οφείλω να ομολογήσω ότι με την αποχώρηση από το Αφγανιστάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν ένα τρομακτικά μεγάλο πρόβλημα. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν από το Αφγανιστάν με το χειρότερο δυνατό τρόπο σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ισχυρή δύναμη είχε επέμβει στο Αφγανιστάν. Έφυγε με χειρότερο τρόπο από ό,τι αποχώρησε από το Βιετνάμ τη δεκαετία του 70.
θεωρείτε ότι είναι η υπόθεση Αφγανιστάν ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών ή νίκη των Κινέζων? Κοιτάξτε, είναι πρώτη κυρία ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα σας πω για ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή οι πόλεμοι κατά της τρομοκρατίας, όπως έχουν ονομαστεί από την εποχή του George Bush μέχρι σήμερα, συντηρούσαν μια παγκόσμια βιομηχανία όπλων, όπου κατά 90% κυριαρχούν οι δυτικές εταιρείες, κυρίως οι αμερικάνικες. Μια, σωστότερα να το πω, παγκόσμια βιομηχανία πολέμου, να το πούμε έτσι, ύψους 2, 3, 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η βιομηχανία πολέμου, που περιλαμβάνει τους κατασκευαστές όπλων, οπλικών συστημάτων, περιλαμβάνει τις λεγόμενες ιδιωτικές εταιρείες παροχής στρατιωτικών υπηρεσιών, τις λεγόμενες PMC, περιλαμβάνει τεράστια κονδύλια που δίνονται για την προπαγάνδα αυτού του πολέμου. Τεράστια κονδύλια. Μόνο το Hollywood καταπίνει κάθε χρόνο πάνω από 100 δισεκατομμύρια για την παραγωγή ταινιών ή άλλου προπαγανδιστικού υλικού υπέρ αυτών των πολέμων. Λοιπόν, όλο αυτό αναπτύχει το παγκόσμιο εμπόριο όπλων, έτσι, όλα αυτά μαζί, συν τις επιδοτήσεις των πανεπιστημίων, συνολικά δηλαδή της λεγόμενης ακαδημαϊκής κοινότητας, προκειμένου να προωθείται αυτός ο πόλεμος σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για μια βιομηχανία, ένα βιομηχανικό σύμπλεγμα, το οποίο παράγει ή αποδίδει στην παγκόσμια οικονομία, κυρίως βεβαίως στις δυτικές χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες πρώτα και κυρία, και στις χώρες, στις υπόλοιπες χώρες του ΝΑΤΟ, στις μεγάλες χώρες του ΝΑΤΟ, πάνω από 2 με 3, 3 ετήσια. Αυτά τώρα με την υποχώρηση βρίσκονται στον αέρα. Τι θα γίνουν, για παράδειγμα, τα 100 με 120 δισεκατομμύρια σε συμβόλαια που έχουν δοθεί ήδη σε εταιρείες μισθοφόρων, όταν δεν υπάρχουν αρκετά πολεμικά μέτωπα? Τι θα γίνουν οι τεράστιες αγορές οπλικών συστημάτων, έτσι, σε όλα τα επίπεδα, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη? Μιλάμε για ιστορικό ρεκόρ αγοράς οπλικών συστημάτων. Όλα αυτά είναι σε κρεμότητα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει πρόβλημα για την παγκόσμια οικονομία και κυρίως για τη δυτική οικονομία. Απέναντι σε αυτήν έχουμε μια Κίνα η οποία μεγιστοποιεί το βιομηχανικό της, παραγωγικό της δυναμικό, και καταλαμβάνει συνέχεια καινούργιες αγορές. Γι' αυτό και λέω, το πρώτο βασικό πρόβλημα είναι στη Δύση και στους Αμερικανούς. Βρίσκονται σε δραματική υποχώρηση. Η δε ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται στα χειρότερά της. Τι είναι να βρεθεί στα επίπεδα που ήταν η ευρωπαϊκή οικονομία στο Μεσοπόλεμο, δηλαδή από το 1920 έως το 1939. Μάλιστα. Η Ελλάδα σε όλο αυτό το γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό, τι ρόλο έρχεται να παίξει, τι θα μπορούσε να κάνει, τι δεν κάνει? Διαφωτίστε μας, τουλάχιστον όπως τα βλέπετε από τη δική σας σκοπιά, κύριε Καζάκη. Κοιτάξτε, το χειρότερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει. Κοιτάξτε τι κάνει η Τουρκία. Να δώσουμε ένα παράδειγμα της γείτονος χώρας. Τι κάνει? Έχει αναπτύξει βαθμούς ελευθερίας κινήσεων τέτοιους που δεν δεσμεύεται, τουλάχιστον δεν είναι σε τέτοιους βαθμούς δεσμευμένη, ούτε από τις συμμαχίες στις οποίες συμμετέχει, ούτε από τις οικονομικές εξαρτήσεις τις οποίες έχει. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, λόγω ακριβώς της ελευθερίας κινήσεων που ασκεί η τουρκική κυβέρνηση, η Γερμανία παρακαλάει την Τουρκία να ενισχυθούν τα αποθεματικά της, τα κεντρικά της συναλλαγματικά αποθεματικά, από ευρωπαϊκά ευρώ. Και την τροφοδοτεί με όγκους χρήματος και συναλλάγματος. Την παρακαλάνε κυριολεκτικά την Τουρκία. Το ίδιο και οι Αμερικανοί, το βλέπουμε αυτό. Άρα τι πρέπει να κάνεις σαν χώρα? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να μείνεις εδεδομένος σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν σε μια κατάσταση
που είναι πολυπολική, εντελώς ρευστή, εσύ να είσαι δεδομένος. Και μάλιστα δεδομένος στο ανήκομενη στη Δύση. Από πού και ως πού. Όταν παραδοσιακές χώρες της Δύσης έχουν, ή έχουν μπει σε διαδικασία αναθεώρησης πολιτικής τους. Και στιλοβάτες, αν θέλετε, του νατοϊκού καταστημένου. Θα μπορούσε, κύριε Καζάκη, στην παρούσα φάση η χώρα με τη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, με τα συγκεκριμένα κόμματα, να ασκήσει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική? Όχι, όχι, με τα συγκεκριμένα κόμματα όχι. Όχι. Γιατί η λύση δεν είναι ούτε να από το ανήκομενο στη Δύση να πάμε στο ανήκομενο στην Ανατολή. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τέτοιες παλαβομάρες. Έτσι, να γίνουμε μέρος του προβλήματος είτε από την Ανατολή είτε από τη Δύση. Θα πρέπει να υπάρξουν δυνάμεις οι οποίες κινούνται με βασικό πρόταγμα την εθνική ανεξαρτησία της χώρας. Σε όλα τα επίπεδα. Σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής, κοινωνικής πολιτικής, εθνικής πολιτικής. Δεν μπορούν. Δείτε τώρα, αν δείτε, τι κατάφεραν οι Ταλιμπάν. Πέρα από το ποιοι είναι οι Ταλιμπάν και τι θα γίνει στο Αφγανιστάν. Τι κατάφεραν. Συνέτριψαν σε 20 χρόνια με την επιμονή τους και με το γεγονός ότι είχαν λαϊκό αίρισμα. Για διαφορετικά δεν εξηγείται. Συνέτριψαν τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη που έχει γνωρίσει ο πλανήτης, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Και εμείς τι κάνουμε. Από ό,τι διαβάζουμε στις εφημερίδες, η κυβέρνηση υπογράφει καινούργιες συμφωνίες για την ενίσχυση των στρατιωτικών βάσεων και την ένταξη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας στην νατοϊκή διοίκηση. Σε συνθήκες που το ΝΑΤΟ και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανάγκη από νέους πολέμους. Και μάλιστα έχουν ανάγκη από νέους πολέμους όσο ποτέ άλλοτε. Διακυβεύεται η ίδια η ύπαρξη της Δύσης. Χωρίς πολέμους δεν μπορεί να προχωρήσει η δυτική οικονομία. Ή θα πρέπει να αλλάξει τελείως μορφολογία. Γι' αυτό και λέω, είμαστε σε πάρα πολύ επικίνδυνο σταυροδρόμι. Έχουμε το ίδιο σταυροδρόμι που είχαμε το 30-33 στην Ευρώπη. Ή κατηφόρα προς τον ναζισμό ή πολιτική λαϊκού μετόπου. Δεν έχεις άλλες επιλογές. Το ΕΠΑΜ αυτή τη στιγμή, κύριε Καζάκη, σε τι θέση ετοιμότητας βρίσκεται? Κοιτάξτε, έτσι αλλιώς εμείς και καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, παρά τον εγκλεισμό, όλα αυτά τα μέτρα αστυνομικής καταστολής, αστυνομικού κράτους και όλα αυτά, ήμασταν συνέχεια στους δρόμους. Δηλαδή, ήμασταν συνέχεια σε επαφή με τον κόσμο, προσπαθούσαμε να δώσουμε τη μάχη της ενημέρωσης, όπως ξέρετε πολύ καλά, που είναι θεμελιώδης, άλλωστε το κάνετε κι εσείς από το ραδιόφωνο σας με πολύ σημαντική επιτυχία και από τα λίγα ραδιόφωνα που γνωρίζω που δίνουν ακόμη τη μάχη της ενημέρωσης και δεν έχουν υποταχθεί στη λογική της προπαγάνδας και μάλιστα της μαύρης προπαγάνδας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μας έχει, έτσι αλλιώς το ΕΠΑΜ δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει καλύτερες συνθήκες. Πρέπει να μάθει και έχει μάθει 10 χρόνια τώρα να αγωνίζεται στις χειρότερες δυνατές συνθήκες. Αυτή τη στιγμή αυτό που κατάφερε, τέλος πάντων, συνέβαλε σε σημαντικό, όχι να πούμε ότι το κατάφερε το ΕΠΑΜ, αλλά το συνέβαλε σε πολύ σημαντικό βαθμό, είναι για πρώτη φορά στη δεκαετία που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή καταστροφής της χώρας. Λοιπόν, για πρώτη φορά να συνενώνονται δυνάμεις από όλο το λεγόμενο πόλο, πώς να το πούμε, τον αντίπαλο πόλο του υπάρχοντος κοινοβουλευτικού κομματικού συστήματος. Και αυτό για μας είναι ό,τι πιο θετικό υπάρχει στη σημερινή συγκυρία. Η δυνατότητα να υπάρξει ένας πόλος πραγματικά αντίπαλος πόλος στην υπάρχουσα κατάσταση, ώστε να δώσει διέξοδο άλλης διακυβέρνησης για τον ελληνικό λαό. Μιας πατριωτικής και δημοκρατικής διακυβέρνησης. Με τον Τράγκα όμως δεν σας βγήκε. Γιατί? Όχι. Γιατί? Κοιτάξτε, αυτή ήταν επιλογή του κύριου Τράγκα. Δεν ήταν επιλογή δική μας. Mm-hmm. Εμείς έτσι ή αλλιώς, όποιος μας πλησιάζει, είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Το έχουμε αποδείξει σε πολύ χαλεπούς καιρούς. Και σε βάρος μας.
ακόμη και εποχές όπου ο κόσμος δεν καταλάβαινε γιατί πρέπει να συμμαχήσεις ή πρέπει να υπάρξει συμμαχία χωρίς τα προσδιοριστικά του αριστερού ή του δεξιού. Ιδιαίτερα σε εποχές όπου κυριαρχεί το πατριωτικό καθήκον. Η ενότητα των Ελλήνων, όπως έλεγε πρόσφατα ο Μίκης Θοδωράκης, ο Μακαρίτης. Η ενότητα των Ελλήνων. Λοιπόν, όταν λοιπόν δεχτήκαμε μια πρόταση από τον κύριο Τράγκα συνεργασίας, του θέσαμε ακριβώς αυτό το θέμα. Εμείς δεν προσχωρούμε σε κανέναν, δεν θέλουμε και να προσχωρήσει κανείς σε εμάς. Εκτός από εκείνους που συνειδητά το κάνουν για τους δικούς τους λόγους. Έτσι, το έχουν πάρει απόφαση. Θέλω να πω δηλαδή ότι εμείς ήμασταν πάντα και λέγαμε από την ίδρυσή μας από το 2011 ότι συμμετέχουμε σε συμμαχίες όπου ο καθένας διατηρεί την πολιτική του και οργανωτική του αυτοτέλεια. Αυτό στην αρχή ο κύριος Τράγκας το έχει αποδεχτεί. Και μάλιστα στη βάση αυτήν πολλές ακόμη δυνάμεις και το Δίκη που αναφέρατε και μια σειρά άλλες δυνάμεις, ο κύριος Καραχάλιος που προέρχεται από τον καραμαλικό χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δινόπουλος, ο κύριος από τη Νέα Δημοκρατία, όπως ο κύριος Νικολόπουλος και άλλες δυνάμεις, μπήκαν σε αυτή τη συμμαχία σε μια τέτοια προοπτική. Όταν όμως ο κύριος Τράγκας άλλαξε άποψη και θεώρησε ότι πρέπει να γίνουμε όλοι είτε κολαούζοι είτε βαστάζοι του δικού του κόμματος, φυσικά όπως καταλαβαίνετε χάλασε. Και δεν χάλασε μόνο για το ΕΠΑΜ. Αποχώρησαν όλες οι υπαρκτές δυνάμεις από αυτή τη συμμαχία. Δεν είναι τυχαίο. Πολύ δε περισσότερο όταν μας έστειλε ένα τηλεσίγραφο και μας είπε ότι πρέπει να υπογράψουμε όλοι ότι ανήκουμε στη Δύση, ότι για το μακεδονικό, το λεγόμενο σκοπιανό κατά την άποψή μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εφόσον τώρα έχουμε υπογράψει, έχει υπογραφεί η Συμφωνία των Πρεσπών, ότι με την Τουρκία θα δούμε τι θα γίνει, όταν στην οικονομία δεν πρόκειται να θίξουμε το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να με συγχωρείτε, τότε ποια συνεργασία θα κάνουμε. Συνεργασία για να λέμε τα ίδια και να κάνουμε τα ίδια με αυτούς που είναι ήδη στη Βουλή. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε να προχωρήσει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, κύριε Καζάκη, τη Δευτέρα θα έρθετε στο Βόλο. Τι θα δούμε το απόγευμα στις 7? Τι θα ακούσουμε μάλλον? Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Λέω, από εκεί και πέρα τη Δευτέρα σας περιμένουμε στο Βόλο. Τι θα ακούσουμε στις 7 στην παραλία? Στην παραλία μπροστά από το κτίριο Παπαστάτου. Mm-hmm. Είναι στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνει το ΕΠΑΜ και οι συνεργαζόμενες δυνάμεις, όλες οι συνεργαζόμενες δυνάμεις, ενημέρωσης και εγρήγορης του κόσμου. Γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο η διαμαρτυρία. Σωστή είναι η διαμαρτυρία του κόσμου. Και δεν θα υποδείξουμε εμείς τον κόσμο πώς θα διαμαρτύρεται. Ο κόσμος ξέρει πώς θα διαμαρτύρεται. Το ζήτημα, το διατάφτα, είναι τι κάνουμε μετά τη διαμαρτυρία. Δηλαδή, ποια είναι η πολιτική μας διέξοδος και πώς θέτουμε τα ζητήματα έτσι ώστε το ταχύτερο δυνατό να υπάρξει μια άλλη διακυβέρνηση για τη χώρα. Με ποιες δυνάμεις, με ποιους ανθρώπους, με όλους. Και πώς μπορεί να κερδίσει μια συμμαχία δυνάμεων, πατριωτική δημοκρατική συμμαχία δυνάμεων, να πείσει τον κόσμο και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του με στόχο ακριβώς αυτή την άλλη διακυβέρνηση. Θα επισκεφτείτε, κύριε Καζάκη, κατά τις ώρες που θα είσαστε στο Βόλο, το νοσοκομείο της πόλης? Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Δεδομένου το ότι αυτή τη στιγμή αυτό που λέει το δικό μας ρεπορτάζ είναι ότι γαστρεντρολογική κλινική, χειρουργική κλινική βρίσκονται σε πλήρη αποδόμηση. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει με όλα τα νοσοκομεία, σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Και υπάρχει ένα πρόβλημα, το πρόβλημα αυτό μετριέται σε ανθρώπινες ζωές. Ξέρετε, δεν είναι μια απλή ιστορία το να τίθεται εξειδικευμένο υψηλής εξειδίκευσης υγειονομικό προσωπικό σε αργία. Mm-hmm. Δεν είναι μια απλή ιστορία. Κανένας δεν σκέφτηκε τι σημαίνει αυτό για τους ασθενείς ή για όσους ανθρώπους προσφεύγουν στο σύστημα υγείας. Και πόσοι από αυτούς θα καταλήξουν. Χωρίς να βρουν καμία πραγματικά στήριξη. Πού να βρουν.
σε αυτή την κατάσταση. Και εφόσον όλα αυτά γίνονται στο όνομα της δημόσιας υγείας, η καταστροφή των νοσοκομείων, των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας, που με νύχια και με δόντια υπερασπίζονταν κατά τεκμήριο αυτοί που τίθεται σε διαθυμότητα. Πώς αυτό ενισχύει τότε τη δημόσια υγεία? Δεν προχωρούν στις αναπληρώσεις των γιατρών, κύριε Καζάκη, για ποιο λόγο κατά την άποψή σας? Καταρχάς δεν υπάρχει τέτοιο προσωπικό. Θα σας το πούν καλύτερα και οι ίδιοι που βρίσκονται στη θέση, ρωτήστε οποιονδήποτε. Δεν μπορεί να αναπληρωθεί εξειδικευμένο προσωπικό με απλά με τριμηνίτες ή συμβασιούχους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να αναπληρωθεί με αυτές που ετοιμάζουν τις λεγόμενες εργολαβίες προς ημεϊδιώτες που θα παραδοθούν μια σειρά υπηρεσίες των νοσοκομείων. Δεν μπορεί να αναπληρωθεί αυτό. Λέτε δηλαδή ότι μεθοδεύουν συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα? Βεβαίως. Ήδη κατατέθηκαν δεύτερη μέρα ο κύριος Πλεύρης, αυτό ήταν άλλωστε και η εντολή που είχε έξωθεν και άνωθεν, ήταν κατέθεσε τροπολογία όπου να επιτρέπονται αυτές τις ΔΙΤ, δηλαδή η εκχώρηση δραστηριοτήτων των δημόσιων νοσοκομείων υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων. Ο στόχος είναι να πάψει να υπάρχει έστω και αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας που υπήρχε. Το σχέδιο αυτό, αν θυμάστε, το υποστήριξε ο κύριος Μητσοτάκης από την εποχή που ήταν υπουργός ιστορικών. Από τότε που ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας απέλυε 2.500 γιατρούς. Και ξέρετε ποια θα είναι η χειρότερη κατάληξη? Θα έχουμε ένα νέο, ήδη ετοιμάζεται και ήδη από ό,τι τουλάχιστον πληροφορούμε, ένα νέο μεγάλο κύμα εξόδου γιατρών και νοσηλευτών στο εξωτερικό. Όχι μόνο αυτών που μείνανε χωρίς δουλειά. Αλλά πέστε μου, ποιος σοβαρός επιστήμονας που σέβεται τον εαυτό του και τη δουλειά που κάνει, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ανθρωπιστικό έργο, θα κάθεται και να του λένε από πάνω ο οποιοσδήποτε εγκάθετος γραφειοκράτης το πώς θα ασκήσει την ιατρική του και το πώς θα βοηθήσει τους ασθενείς? Ποιος σοβαρός θα μείνει για το αποδεχτεί? Μόνο κάτι θα μείνει. Οι γιατροί του με το φακελάκι και οι γιατροί της κομματικής ίντρικας και καντρίλιας. Αυτοί δεν μας μείνουν μόνο. Οι υπόλοιπες που θα φύγουν. Θα περνάνε από ηρεοξεταστές κάθε φορά στο όνομα της δημόσιας υγείας. Αν είναι δυνατό, ποιος θα το δεχτεί? Μιλάμε άνθρωποι που σέβονται τον εαυτό τους. Εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή εκατοντάδες παρετήσεις γιατρών. Εκατοντάδες. Οι οποίοι κάνουν τα χαρτιά τους, παίρνουν τις στατικές επιστολές και σηκώνουν και φεύγουν. Πώς θα το αναπληρώσεις αυτό? Με ποιους γιατρούς? Άρα πάμε σε πλήρη κατάρρευση. Πλήρης κατάρρευση. Έτσι αλλιώς την κατάρρευση, τη μεθόδευση, η ίδια κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πού είναι οι 4.000 προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού? Θυμόσαστε την υπόθεση που άρχισε να υπόσχεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη από το Μάρτιο του 20. Πούντε. Πόσες κλίνες αυξήθηκε το δημόσιο σύστημα υγείας όλους αυτούς τους μήνες που είμαστε υποκαθεστώς πανδημίας? Ούτε μία. Αντίθετα μειώθηκε. Εξόντωσαν το ήδη υφιστάμενο υγειονομικό προσωπικό. Με εξαντλητικές υπερορίες, 7 μέρες τη βδομάδα, εξόντωση πραγματικά λόγω ενός πραγματικού προβλήματος. Καμία ενίσχυση. Σαν πρώην στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, θα περιμένετε μια διαφορετική αντιμετώπιση από τον Περισσό, κύριε Καζάκη, σε αυτή την κρίση? Να σας πω κάτι, όχι. Δεν περιμένω κάποια διαφορετική παρέα. Γιατί εγώ, για μένα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το ιστορικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στο οποίο αναφέρθηκε στο τελευταίο σημείωμα και ο Μίκης Θεοδωράκης, έχει πάψει να ισχύει, να υπάρχει, από τη δεκαετία του 90. Το ότι κάποιοι καπηλεύονται τους τίτλους και τα σύμβολά του, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε κόμμα. Τι λέει, για παράδειγμα, ο περισσότερος κόσμος της Νέας Δημοκρατίας τώρα για τον κύριο Μητσοτάκη? Άρπαξε το κόμμα μας και το έκανα ανώνυμη εταιρεία.
Το έχω ακούσει από πάρα πολλούς. Αυτό και βουλευτές και πρώην υπουργούς και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό συνέβη στο ΚΚΕ στη δεκαετία του 90. Μάλιστα. Δεν περιμένω κάτι άλλο. Δεν περίμενα. Εάν υπήρχε αυτό το κόμμα, ίσως, εάν υπήρχε λέω, να σεβόταν το γεγονός ότι 350.000 κομμουνιστές, μέλη του, δώσαν τη μάχη του να μην υπογράφουν δήλωση μετανοίας ή δήλωση πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων. Και δεν ήταν μόνο 350.000 κομμουνιστές από το 47 και μετά, ήταν και 1.000.000 πραγματικά κόσμος, ο οποίος τόσο υπολογίζεται, σαν το για παράδειγμα το φιλόσοφο Δεσποτόπουλο, εξαιρετικό φιλόσοφο, ο οποίος δεν είναι ποτέ κομμουνιστής, αρνήθηκε να υπογράψει δήλωση μετανοίας, ούτε βεβαίως αποδέχτηκε ποτέ τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Από πού και ως πού. Λοιπόν, το σημερινό υποκατάστατο ή αυτό που λέγεται περισσός ΑΕ να μην σηκώνει τη σημαία της ενότητας των Ελλήνων, τη σημαία της εθνικής ανεξαρτησίας, δημοκρατίας και των κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέναντι σε αυτό το αστυνομικό κράτος που έχει επιβληθεί. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά τούτο το πρωινό, κύριε Καζάκη, και θα σας συναντήσουμε το απόγευμα της Δευτέρας στις 7 στην παραλία του Βόλου. Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.